βλέπω εδώ πέρα ένα μεγάλο αθλητικό ταλέντο με μια ιστορία. Επομένως, πολύ εύκολα θα τον κάνουμε δικό μας. Δηλαδή να μπει και αυτός με τις μικρές ρακέτες και τα μπαλάκια. Θύμισε στο κοινό, σε παρακαλώ, με πόσα αθλήματα έχεις ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί με πολλά αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ, ο στρίβος, το βόλεϊ, το beach hardball, το hardball, μαραθώνιους. Μικρός έπαιξα λίγο πικ-πονκ, βέβαια δεν είχε καλή παρέα εκεί και σταμάτησα, αλλά τώρα με την παρέα εδώ που έχω... που συζητάω και κάνω, μάλλον θα με κερδίσουν, θα με κερδίσει ο Γιώργος και θα ασχοληθώ. Του χρόνου, από ποια κατηγορία θα ξεκινήσει ο Σταύρος? Από ανεξάρτητους βετεράνους, από εκεί, θα το πάμε αντίστροφα, θα ξεκινήσω από τη μεγάλη. Η ηλικία πιστεύω ότι με παίρνει, πιστεύω θα ξεκινήσω από παιδόν. Ναι. Από παιδόν, όχι πάμε παιδόν. Όχι, θα μας πάνε φυλακή. Πάρουσε η διοργάνωση είναι φανταστική. Τα παιδιά κάτω το ευχαριστούνται, το γήπεδο, τα γηπεδάκια είναι τέλεια. Ο κόσμος είναι γεμάτος από το πρωί. Είχα πραγματικά, επειδή ασχολούμαι με πολλά αθλήματα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, ειδικά στο πινκ-πονκ. Δηλαδή μικρούς, μεγάλους, γονείς, όχι φασαρίες, πολύ καθαρά παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια. Κάτι που ο αθλητισμός χρειάζεται αυτό. Πρέπει πλέον να καταλάβουν όλοι και οι γονείς πλέον, ανεξαρτήτως αθλήματος, ότι τα παιδιά πρέπει να δίνουν μέσα το καλύτερο σε αυτό και να φεύγουμε ψηλά το κεφάλι, ό,τι και να γίνει. Και όχι να προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι μη αθλητικά. Το ακριβώς. Το ακριβώς. Πολύ ωραία διοργάνωση. Πάντως πιστεύω ότι η Βέρεια τα τελευταία χρόνια που ασχολείται με αυτήν την 7η χρονιά, κάθε χρονιά και καλύτερη. Και πιστεύω ότι το αγαπάει ο κόσμος και το βλέπουμε κάθε φορά που γίνεται το τουρνουά. Παιδιά, εγώ λόγω χρόνιας φιλίας εδώ με τον Γιώργο τον Τζιαλτσούδη, εντάξει, και προς τιμή του αδερφού του Φώτη γίνεται το τουρνουά, έρχομαι. Η Βέρεια είναι η αγαπημένη μου πόλη για αυτό το πρωτάθλημα. Είναι η 7η χρονιά σταθερά στις 200 συμμετοχές, λίγο πάνω, λίγο κάτω, που σε μια περίοδο κρίσης, δύσκολη για όλες τις οικογένειες να πληρώσουν τα ξενοδοχεία, τα μεταφορικά τους, πάει να πει ότι κάτι σωστό γίνεται. Τα παιδιά, όπως είπες, είναι ένα καθαρό άθλημα, χωρίς ουσίες, χωρίς ντόπινγκ, καλλιεργεί την ευγενή άμυλα, εξ αποστάσεως με τη ρακέτα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι ολυμπιακό άθλημα, το γνωρίζουμε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάθε χρονιά βλέπω έτσι χαμογελαστά πρόσωπα εδώ ντόπιων παραγόντων και υπευθύνων που με αγάπη για το άθλημα μας βοηθάνε και εμάς και παίρνουμε, βλέπουμε και ταλεντάκια της επαρχίας και της περιφέρειας. Συνεχίστε να το κάνετε, εμένα μου δίνετε μεγάλη χαρά και είμαι περήφανος όταν γυρίζω μετά που λέω ότι κοιτάξτε τι γίνεται και εκεί και στον κόσμο που ταξιδεύω, ας πούμε. Μέρες που είμαι εδώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς γονείς. Και βλέπω ότι από Αθήνα, από νησιά, από αυτή τη στιγμή είναι εδώ, από τα Χανιά μέχρι την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη και από Τυχείο, ξέρω εγώ, μέχρι τα Γιάννενα. Δηλαδή έχουμε πιάσει όλη την πατρίδα με παιδάκια που έρχονται εδώ να, ξέρω, αναμετρηθούν μεταξύ τους πάντα. Το μόνο κακό είναι σε όλα τα αθλήματα ότι οι ομοσπονδίες μας δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, κάτι που το γνωρίζουμε όλοι και να κάνουν όλοι αυτοί οι γονείς από ό,τι συζητάω. Βέβαια, ότι οι χορηγοί είναι οι γονείς τώρα. Αυτοί έχουν το μεγάλο, ξέρω εγώ, δύσκολο ρόλο. Εκτός από όλα τα άλλα, να υποστηρίζουν και την προσπάθεια των παιδιών. Χάρηκα που τα είπαμε. Πιστεύω να με δεις στην εθνική ομάδα σε 2-3 χρόνια, άμα ξεκινήσω από μεγάλη πέτον. Μου χαρά και τιμή. Γιώργο, καλή επιτυχία. Αναλαμβάνει εδώ πέρα ο coach. Ευχαριστώ. Σας αφήνουμε στον κύριο εδώ εκπρόσωπο.